Μια νίκη που θύμισε την Ατσάλινη, η ομάδα που αξιοποιεί τη δύναμη της έδρας της. Πήρε ο ΠΑΣ Γιάννενα απέναντι στη δυνατή ομάδα των Χανίων με 72-65, κερδίζοντας το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών. Ένα παιχνίδι που μέχρι τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου δεν έδειχνε πως θα μπορούσε να το κερδίσει ο γηπεδούχος, με τα Χανιά να παίζουν εξαιρετική άμυνα και να βρίσκουν εύκολα το δρόμο προς το καλάθι. Κάπου εκεί όμως, με τη βοήθεια της κερκίδας, ο ΠΑΣ έκανε την αντεπίθεση με πρωταγωνίστρια την Θεοδόρου. Η Μακέη πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες και το δίδυμο Κούπερ και Σλιμ βρήκε το δρόμο προς το καλάθι. Έτσι, η διαφορά που είχε φτάσει μέχρι και τους 16 πόντους ανατράπηκε για να φτάσουμε στην τελική επικράτηση. Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν ισορροπημένο, με τις φιλοξενούμενες να παίζουν άμυνα με προσαρμογές στην Κούπερ που δεν έβρισκε διαδρόμους και τις παίκτριες του Νίκου Δουβίτσα να είναι πολύ άστοχες. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε 12-14, ενώ η διαφορά διευρύνθηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο που έφτασε μέχρι και τους 15 πόντους, με τα Χανιά να προηγούνται με 21-36. Ο ΠΑΣ με σερί 7-0 στο τέλος μείωσε τη διαφορά στο ημίχρονο στο 28-36. Με ένα σερί 8-0 όμως το τρίτο δεκάλεπτο, τα Χανιά έφτασαν τη διαφορά στους 16 πόντους, με 28-44. Η Θεοδόρου πήρε πρωτοβουλίες, έδωσε το σάλπισμα της αντεπίθεσης με καθοριστικά τρίποντα. Η άμυνα των γηπεδούχων βελτιώθηκε σημαντικά και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τη διαφορά στους 6 πόντους. Στην εξίσωση του αγώνα στο τέταρτο δεκάλεπτο μπήκε και η κερκίδα, με τον ΠΑΣ να μειώνει στον πόντο 8 λεπτά πριν τη λήξη και να παίρνει προβάδισμα για πρώτη φορά με καλάθι της Σαριγιαννίδου. Το τρίποντο της Slim έδωσε αέρα 4 πόντων στον ΠΑΣ, με τη Μακέη να κάνει το ίδιο λίγο αργότερα. Η καθοριστική φάση ήταν η τάπα της Θεοδόρου στο τρίποντο της Ντέλιτς και στη συνέχεια Σλιμ και Κούπερ ήταν ψύχρεμες στις βολές για να φτάσουμε στο τελικό 72-65. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νίκος Δουβίτσα στάθηκε στο ψυχολογικό βάρος και την πίεση των παικτριών του για να φτάσουν στη νίκη, περιμένοντας καλύτερη εικόνα στα επόμενα παιχνίδια. Ενώ πολλά παράπονα για την διαιτησία. Στο τέταρτο δεκάλεπτο εξέφρασε ο προπονητής των Χανίων, κύριος Σόφτσης. Θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα των Ιωαννίνων. Θέλαν περισσότερο την νίκη στο τέλος. Ερχόντουσαν από ένα σερί 0 στα 4, οπότε περιμέναμε τόσο δυνατή προσπάθεια από την ομάδα των Ιωαννίνων και του κόσμου. Μπήκαν πολύ καλά, είχαμε σχεδιάσει πολύ καλά την τακτική επιθετικά, αμυντικά. Το έχω ξαναπεί, εμείς στηριζόμαστε σε πολλές νεαρές παίκτρες που δεν έχουν ξαναπαίξει Α1. Επομένως, κάποια λάθη θεωρώ φυσιολογικά που στοιχήσανε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Αλλά θέλω να σταθώ στην παρουσία των διαιτών στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά του κυρίου Πουρσανίδη. Ο διαιτητής Α1 που παίζει στα μάτια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν περίμενε να κάνει τέτοια λάθη, ειδικά στα drive που θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει κάποια φάουλ. Ανεξαρτήτως της εξέλιξης του παιχνιδιού, θεωρώ ότι το δεύτερο μέχρι ήταν πολύ κακό από τους διαιτητές και θα παρακαλούσα να το παρακολουθήσω, να το δουν στο βίντεο και να μας πάρουν ένα τηλέφωνο να μας πούνε εμείς τι λάθη κάναμε που διαμαρτυρόμασταν. Δηλαδή αυτό το παραμύθι που σταμάτα θα σου δώσω τεχνική ποινή, ωραία, δες το μάτς. Εγώ κάνω μια πρόταση στην ΚΕΔ να βλέπουν τα μάτς οι διαιτητές και να παίρνουν τον κάθε σόφτσι, κάθε προπονητή και να του λένε ότι εκεί, σε εκείνη τη φάση δεν είναι σωστός. Όχι τη διάρκεια του παιχνιδιού μας απειλούν με τεχνικές ποινές. Όταν είσαι γηπεδούχος, έχεις 0-4 στο πρωτάθλημα, όχι με εύκολους αντιπάλους, αλλά ο πίνακας γράφει 0-4 και παίζεις έναν αγώνα do or die μέσα στην έδρα σου, η πίεση είναι μεγάλη. Όταν ξεκινάς λοιπόν και κακά τα ψέματα δεν ξεκινάμε καλά, με κάποια λάθη, τακτικά, τα οποία μετά σιγά σιγά τα διορθώσαμε. Καλύψαμε κάποιες διαφορές. Μετά όλη η ψυχολογία είναι πάνω στα κορίτσια εναντίον. Επομένως, το βασικό κομμάτι στο μπάσκετ φυσικά και είναι η ψυχολογία. Εμείς προετοιμαστήκαμε όσο μπορούσαμε καλύτερα αυτή τη βδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα. Και αυτό που είπαμε είναι ότι ένα παιχνίδι σαν τα Χανιά, τα οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα, πρέπει να το πάρουμε ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, όσο και κακοί να είμαστε, πρέπει αυτό το παιχνίδι να το πάρουμε. Από εκεί και πέρα, στο τελευταίο δεκάλεπτο, δεν αλλάξαμε κάτι. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Απλά τα κορίτσια, και αυτό δεν θέλω να φανεί ότι ρίχνουν ευθύνη στα κορίτσια, τα κορίτσια αποφάσισαν να κάνουν αυτά που κάναμε όλη τη βδομάδα. Να πιέσουμε τις πρώτες πάσες, να παίξουμε σκληρά, να βάλουμε τα κορμιά μας, έτσι ώστε να κάνουμε τον αντίπαλο
και να μην έχει επίθεση πολλών δευτερολέπτων, αλλά και να έχει μια πίεση η οποία στο τέλος του βγήκε. Κάποια στιγμή κάνανε ελεύθερη σουτ. Λες και κάνουμε προπόνηση. Αυτό το πράγμα το είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει. Έχει καλές παίχτες στα Χανιά. Και είναι και μια ομάδα η οποία παίζει με ψηλά σχήματα και βοηθάει πάρα πολύ στην πίεση. Αυτό ήταν το. Δεν ήταν κάτι δηλαδή. Δεν αλλάξαμε κάτι ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα. Και απλά στην επίθεση κάποια κορίτσια που δυστυχώς μέχρι τώρα ναι, μεν μας βοηθάγανε, αλλά θέλουμε περισσότερα από αυτές. Πήραν κάποιες πρωτοβουλίες. Όπως είναι η Σαμάνθα Μακέι. Άμα η Σαμάνθα Μακέι δεν πάρει πρωτοβουλίες, έχουμε πρόβλημα. Σκεφτείτε ένα point guard σε μια άλλη ομάδα.